Προχωρούν οι εργασίες για τον καθαρισμό και τη συντήρηση του αντιλοστασίου της λίμνης στο Πυλί, από το οποίο αρδεύεται κυρίως η περιοχή του Κάμπου, προκειμένου να υπάρξει η απαραίτητη οργάνωση και η προετοιμασία για την στήριξη του πρωτογενή τομέα. Η πρόσληψη φέτος τριών υδρονομέων θα συμβάλλει καθοριστικά στον έλεγχο του δικτύου υδροδότησης για την άρδευση της περιοχής, όπως μας εξηγεί ο πρόεδρος της επιχείρησης της ΔΕΙΑΚ, Μίνας Κιάρης. Κύριε Κιάρη, η προετοιμασία της τουριστικής περίοδου αφορά βέβαια και συγκεκριμένα σημεία, όπως είναι αυτό της λίμνης στο Πυλί, στην οποία παρεμβαίνετε σήμερα, προκειμένου να καθαριστεί. Τι εργασίες ακριβώς γίνονται? Να σας πω, κυρία Ζάχαρη, εκτός από την τουριστική οίκο, υπάρχει και οίκο στην πρωτογενή τομέα. Παραδοσιακά οίκο ήταν ένα πλουτοπαραγωγικό νησί. Ίσως και οι συντημότες μας ξέρουν ότι όσους έτρεψε ο οίκος, ούτε η Αίγυπτος. Βρισκόμαστε στην περιοχή της λίμνης. Έχουμε ολοκληρώσει τις απαραίτητες εργασίες συντήρησης στο κεντρικό αντιλιοστάσιο της λίμνης, που είναι το δεξιά μου, προκειμένου να αρδεύσουμε και φέτος τον κάμπο, όπως και πέρσι το κάναμε αρκετά καλή επιτυχία. Έχουν ολοκληρωθεί εργασίες συντήρησης του κεντρικού αντιλιοστασίου, έχουν δοκιμαστεί τα δίκτυα, έχουν τοποθετηθεί τα υδρόμετρα στις μόνιμες θέσεις τους. Έχει γίνει από πέρσι ο καθαρισμός της κοιλότητας της λίμνης πίσω μου, και φέτος θα κάνουμε εργασίες μόνο επιφανειακού συντονισμού, γιατί πέρσι έγινε ένας εκτεταμένος καθαρισμός, αφαιρέσαμε 30 φορτηγά χώμα από τη λίμνη. Οπότε φέτος δεν χρειάζεται. Ρίζες από ευκάλυπτες που είχαν βγει μέχρι. Ακριβώς. Οπότε φέτος δεν χρειάζεται να πάμε σε τόσο εκτεταμένους καθαρισμούς. Χρειάζονται όμως να γίνουν επιφανειακοί καθαρισμοί και να δοκιμαστούν εκ νέου τα δίκτυα, να ασφαλιστούν τα υδρόμετρα στις μόνιμες θέσεις τους, και με την άφιξη των υδρονομίων την ερχόμενη εβδομάδα να αρχίσει να λειτουργεί το σύστημα όπως ακριβώς το λειτουργήσαμε και πέρσι. Πώς το οργανώνετε φέτος, γιατί το θέμα της της διοχέτευσης του νερού, των υδρομέτρων κτλ. Υπήρχαν ορισμένα προβλήματα ακόμα, και κλοπές και τα διάφορα. Πώς το έχετε συντονίσει και πώς το ελέγχετε κυρίως, ούτως ώστε να μην σπαταλάτε ο πολύτιμος πόρος του νερού και βέβαια να μην μένουν κάποιες περιοχές απότιστες και να χάνουν καλλιέργειες? Τα προβλήματα που αναφέρετε όντως ήταν πραγματικά και υπήρχαν. Από την περσινή χρονιά όμως και με την πρόσληψη των τριών υδρονομέων, των δύο υδρονομέων πέρσι και των τριών που έχει ψηφίσει φέτος το Δημοτικό Συμβούλιο να προσλάβουμε, αυτά τα προβλήματα έχουν εκμηδενιστεί. Δεν επαναπαυόμαστε όμως. Ο έλεγχος του δικτύου και η παρακολούθησή του είναι σε καθημερινή βάση, και όχι σε καθημερινή ημερίσκια, αλλά και σε και νυχτερινή επιτήρηση. Το σύστημα δούλεψε πέρσι καλά. Το ίδιο θα δουλέψει και φέτος καλά. Το γεγονός όμως ότι έχουν αρχίσει ήδη να ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες και έχουν αυξηθεί οι αρδευτικές ανάγκες στον κάμπο, αυτό μας έκανε και πάνω να ξεκινήσουμε νωρίτερα όλη αυτή την προετοιμασία, γι' αυτό και βρισκόμαστε εδώ πέρα δηλαδή, για να ελεγχθεί το σύστημα, να στανταριστεί από την αρχή. Η αρχή, λένε, είναι το ίμιση του παντός. Σωστά. Επομένως, να ξεκινήσουμε με το δεξί που λένε, και εγώ πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά και φέτος. Mm-hmm. Όπως πήγαν πέρσι δηλαδή, θα πάνε και φέτος. Ίσως φέτος να πάνε και καλύτερα. Έχετε συνεννόηση με τους παραγωγούς της περιοχής? Και σε πόση έκταση ιδρεύεται από το δίκτυο συγκεκριμένο? Κοιτάξτε, το αρδευτικό δίκτυο της λίμνης αρδεύει από την Κάκη, από το δρόμο του Τυνκακίου μέχρι το Σταυρού το Πέραμα. Είναι μια αρκετά μεγάλη έκταση. Όμως, προκειμένου να αρδευτεί σωστά όλη αυτή η έκταση, γιατί οι καλλιέργειες είναι συνεχόμενες, δηλαδή αφού τελειώσουν τα πρώιμα, ας το πούμε έτσι, μετά γίνονται και έψιμες καλλιέργειες, χρειάζεται διαχείριση πέρα και έξω από την αυτόνομη λειτουργία του συστήματος. Αυτός είναι και ο λόγος που χρειάζονται υδρονομείς, για να υπάρχει ένα μάτι δηλαδή να ελέγχει όλο αυτό το κάμπο. Υπάρχουν δηλαδή και συγκεκριμένοι χρόνοι λειτουργίας σε συγκεκριμένα σημεία, δηλαδή θα τροδοτείτε μια περιοχή, θα σταματάει, θα τροδοτείτε για άλλη? Αυτό ακριβώς είχαμε κάνει πέρσι. Κάθε μια από τις αρδευτικές γραμμές, είναι 6 αρδευτικές γραμμές, κάθε μια από αυτές τις αρδευτικές γραμμές δουλεύει 8ωρο. Στο 8ωρο αυτό μπορεί άνετα να καλύψει τις ανάγκες της συγκεκριμένης γραμμής. Αυτός ήταν και ο λόγος που πέρσι δεν είχαμε προβλήματα. Για να γίνει όμως αυτό, χρειάστηκε να γίνει μια μεταφορά του συστήματος από την ΔΕΙΑΚ, που είχε την παρακολούθηση μέχρι τότε, να περάσει στο αντίστοιχο γραφείο που διαχειρίζεται τα θέματα άρδευσης στον Δήμο. Και από εκεί και πέρα όλα αυτά πήγανε καλά, δουλέψανε. Το ίδιο θα δουλέψουν και φέτος. Πρέπει να σας πω δε ότι εκτός από το αρδευτικό δίκτυο της λίμνης, που είναι το νερό της πηγής που βγαίνει από εδώ,
είναι και τα δίχτυα των γεωτρήσεων στο Πυλί, και ίσως είναι και λάθος να εστιάζουμε στο Πυλί, γιατί η υδρονομής και το όλο σύστημα το αρδευτικό λειτουργεί και στο Ζυπάρι. Και στο Ζυπάρι που υπήρχαν ανδρευτικές γεωτρήσεις συντηρήθηκαν πέρσι και δουλέψανε, και εκεί υπάρχει επιτήρηση και στα υδρόμετρα από το φράγμα της Μεσαριάς, και οι υδρονομείς δηλαδή που χειρίζονται τα θέματα εδώ στον κάμπο του Πυλίου, ήδη οι άνθρωποι χειρίζονται και τα θέματα στο αντίστοιχο διαμέρισμα του Σφενδιού. Είναι και τα δίχτυα των γεωτρήσεων στον Πυλί, γιατί το μεγαλύτερο μέρος αρδεύεται μένα από το αρδευτικό της λίμνης, υπάρχουν όμως και γεωτρήσεις που χρησιμοποιούνται για άρδευση. Εκεί χρειάζεται και να κάνουμε επαύξηση ισχύω σε δύο γεωτρήσεις. Αυτά τα πράγματα είναι δρομολογημένα, θα γίνουν το επόμενο διάστημα. Και παρά το γεγονός ότι φαινομενικά θα είναι μια δύσκολη χρονιά, εμείς έχουμε κάνει όλη την απαραίτητη προεργασία έτσι ώστε να μην συναντήσουμε προβλήματα. Και εγώ είμαι αισιόδοξος ότι και με την κατανόηση των συνδημοτών μας δεν θα έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Και ευχόμαστε να έχουμε και καλή παραγωγή προϊόντων, μιας που η αγορά είναι αρκετά μεγάλη και μπορεί να καλυφθεί από τα προϊόντα των δικών μας παραγωγών. Πραγματικά είπαμε και εισαγωγικά στην αρχή ότι ο κάμπος αυτός έχει μεγάλες δυνατότητες. Μπορεί άνετα δηλαδή να καλύψει τις ανάγκες του νησιού, να διασφαλίσει ένα καλό εισόδημα για τους συνδημότες μας αγρότες. Αρκεί κάποια πράγματα να τα διαχειριστούμε όπως πρέπει να τα διαχειριστούμε. Εμείς είμαστε εδώ. Έχουμε βελούδινο γάντι, αλλά πρέπει να ξέρουν οι συνδημότες μας αγρότες ότι το χέρι από μέσα είναι τσαλένιο. Επομένως, είμαστε διατεθειμένοι αυτά να τα διαχειριστούμε και να παρέχουμε οποιοδήποτε τρόπο προκειμένου να υπάρχει νερό για όλους, τις απαραίτητες ποσότητες για όλους, χωρίς να φτάνουμε στο αντίθετο σημείο να έχουμε κατασπατάληση και κάποιοι να έχουν νερό και κάποιοι άλλοι ταυτόχρονα να μην έχουν.